Πάμε τώρα. Καλή Ανάσταση να σας ευχηθούμε από την Αθήνα, από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου, εκεί όπου ιερουργήσατε σήμερα με την αποκαθήλωση, και βεβαίως αναμένουμε το απόγευμα και την περιφορά του επιταφείου. Καλή σας μέρα, καλή Ανάσταση. Καλημέρα, δύναμη σε εσάς και στους αγαπητούς μου τηλεθεατές σας. Είναι ημέρες τέτοιες που πραγματικά και η κατάνοιξη και η συγκίνηση περισσεύουν. Όμως σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η Εκκλησία, θα λέγαμε, κάνει ένα κόλπο, πιο κόλπο. Ναι. Μπορεί βέβαια να υπάρχει το πένθυμο κλίμα από την καμπάνα, μπορεί να υπάρχει το νεκρό σώμα του Χριστού στον επιτάφιο, όμως θα είδατε ήδη ότι τα πολλά πένθυμα τα βγάλαμε από την αποκαθήλωση και μετά αρχίζει να κυριαρχεί το λευκό. Φεύγει το μαύρο, φεύγει το μοβ, φεύγουν όλα τα πένθυμα. Και οι ύμνοι αρχίζουν και γίνονται λαμπρότεροι. Είναι η θλίψη από το γεγονός ότι ο Χριστός έχει απαρθεί, έχει δηλαδή φύγει από τον κόσμο αυτό. Όμως υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός τον Άδη τελεσιουργεί το μυστήριο της σωτηρίας των απαιώνων και κοιμημένων. Δηλαδή, θα φτάσει να πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι σήμερα ο θάνατος, ο Άδης, ο διάβολος παθαίνουν πανολεθρία, διότι έλαβον όπερ έβλεπον και πέπτωκαν όθεν ούκα έβλεπον. Είδαν κάτι που έμοιαζε με άνθρωπο και το προσέλαβαν και την πάτησαν, έπεσαν, διαλύθηκαν από αυτό που δεν έβλεπαν, τη θεότητα. Άρα σήμερα είναι η μέρα προσμονής, είναι η μέρα δικαίωσης, είναι η μέρα κρυφής χαράς, θλίψης βέβαια γιατί ο Χριστός δεν είναι στο ιστορικό προσκήνιο, όμως ουσιαστικά χαράς διότι τελεσιουργείται το μυστήριο της Αναστάσεως στον Άδη. Η αυριανή ημέρα θα είναι η μέρα σιωπής. Σιγησά το πάσα σάρξ βρωτία. Δεν έχουμε πολλά λόγια αύριο. Περιμένουμε, προσδοκούμε. Είναι η προσμονή η αυριανή ημέρα. Μέχρι να φτάσουμε στο βράδυ, στη Λαμπροφόρο Ανάσταση και να διακηρύξουμε αυτό που έρχεται ο Χριστός να κάνει. Να διαλύσει τα νέφη του θανάτου και να δώσει το μήνυμα της ελπίδος, της αιωνιότητος. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας συντροφεύσατε καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Καθημερινά ήμασταν μαζί στην εκπομπή, μεταφέροντάς μας το μήνυμα της κάθε ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδας. Εντάξει, χωρίς τη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό και πάντα επιτυχία. Σεβασμιότατε, να ρωτήσουμε κάτι. Νέοι ήρθαν στους ναούς αυτή την περίοδο? Μου φάγανε τα κουλούρια σήμερα. Ήρθαν τόσα πολλά παιδιά που δεν περίσσεψαν τα κουλούρια. Να είναι καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση με την προσμονή την Ανάσταση του ανθρώπου, λοιπόν. Να είστε καλά, καλό Πάσχα. Λοιπόν.